βάση είναι διπλή. Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επία του πολέμου στην Ουκρανία το έχει η Τουρκία. Οι αβεβαιότητες που έχει να αντιμετωπίσει λόγω του υψηλότερου προφίλ που ακολουθεί στους περιφερειακούς, στον περιφερειακό καταμερισμό ισχύω, είναι υψηλότερο. Αν και εμείς έχουμε κάνει φιλότιμες προσπάθειες να σηκώσουμε το κεφάλι παραπάνω από εκεί που θα έπρεπε. Αυτοκαταστροφικά, σύμφωνα με πολλούς, δεν μου αρέσει αισθητικά το θέαμα αυτό και πιστεύω ότι δεν εξυπηρετεί το ελληνικό εθνικό συμφέρον, το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι η βάση πρέπει να είναι, δεν έχω καμία αντίρρηση να βλέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Τούρκο Πρόεδρο, καμία απολύτως στην κυριολεξία. Το θέμα είναι με βάση ποια λογική αποφασίζεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Εάν η λογική είναι να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι αυτό θα φέρει την ειρήνη, αλλά να αγοράσουμε χρόνο ηρεμίας, να εξορροπηθεί, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και ταυτόχρονα να μην χαλαρώσουμε αφελώς στην εξοπλιστική μας προσπάθεια, στην προσπάθεια να θωρακίσουμε τη χώρα, γιατί είναι στην κυριολεξία κατάσταση, θυμίζει κινούμενη άμμο που μπορεί να μας καταπιεί ανά πάσα στιγμή, δεν έχω καμία αντίρρηση. Εμείς πάντα θα κάνουμε την προσπάθεια και για να αγοράσουμε χρόνο και για να μπορούμε, εάν υπάρξει ειλικρινή βούληση από την πλευρά της Τουρκίας, να βρούμε κάποιο modus vivendi, να μπορούμε να περπατάμε χωρίς ακρότητες, χωρίς να απειλείται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή, εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Αλλά μην έχουμε ψευδεστήσεις, να μην πάμε δηλαδή με λάθος βάση σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς πάντα θέλουμε ηρεμία και από εκεί και πέρα, όποτε η Τουρκία αποφασίσει να συζητήσει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, που δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε, δεν μπορεί να το ξεφύγει κανείς αυτό. Πάντα θα βρισκόμαστε εκεί να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε με ορθολογικό τρόπο, όπως κάνουν τα σύγχρονα κράτη, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα. Επιμένω λίγο και θα πάμε στο μεγάλο κάδρο που έχει και ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να πω ότι έγραψες ένα κατά τη γνώμη εξαιρετικό άρθρο, βλέπω ότι διαβάζεται πάρα πολύ, αφήνοντας ανοιχτό το πώς μπορεί να χαθεί ο έλεγχος χωρίς να το θέλει κανείς σε μια επέκταση του πολέμου. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σε ρωτήσω, είπες ότι προφανώς υψηλότερα στην ατζέντα των διεθνών εξελίξεων βρίσκεται η Τουρκία. Προφανώς και για γεωγραφικά και για γεωπολιτικά και για γεωστρατηγικά. Ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εν μέσω των εξελίξεων, απ' τη μια έκλεισε όπως έκλεισε τα στενά, το έχεις περιγράψει αναλυτικά, και στην ουσία το έκλεισε για όλους, δηλαδή και για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ είναι μέσα η κύρια δύναμη του ρωσικού στόλου, ωραία, μέχρι εδώ, και από εκεί και κάτω εμφανίζεται ως ένας από αυτούς που επιχειρούν τη μεσολάβηση. Είναι ανοιχτό το Σάββατο, αν τελικώς στην Ατάλια επανήρθε υπάρξει συνάντηση, δεν ξέρω, με το κλίμα που υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η συνάντηση που, όπως είπες εσύ σωστά, εμείς δεν λέμε όχι σε καμία συνάντηση, αρκεί να ξέρουμε και να έχουμε καθαρό τι θέλουμε από κάθε συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση δεν περνάει ένα κλίμα η Τουρκία ότι κοιτάξτε, εγώ δεν έχω με τους συμμάχους ζητήματα όπως λένε, αυτό μας κατηγορεί οι Έλληνες, ιδού, συναντιόμαστε και συζητάμε. Να σου πω την αλήθεια, σε όλο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε όλη την περιοχή νομίζω ότι αλλάζουν λίγο οι υπολογισμοί. Η Τουρκία μπορεί να πει οτιδήποτε, αλλά εξαιτίας της δικής της συμπεριφοράς νομίζω ότι πλέον τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω της και ο διεθνής παράγων είναι πολύ λιγότερα διατεθειμένος να πέσει θύμα, πρόθυμο θύμα, διότι δεν σημαίνει ότι είναι βλάκες και δεν καταλαβαίνουν, να παίζει πρόθυμο θύμα της τουρκικής ρητορικής. Η Τουρκία μπορεί να πει οτιδήποτε, αρκεί να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις από κάθε πλευρά. Βλέπεις ότι παρότι υπάρχει πρόθεση να μεσολαβήσουν στη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, διότι για να μπορέσεις να το κάνεις πρέπει να θεωρηθείς και από τους δύο αντιμαχόμενους ως honest broker. Εδώ πέρα έχει καταφέρει να το κάνει με πολύ έξυπνους χειρισμούς στο Ισραήλ, παρά ταύτα, και παρότι παίζει στο ανώτατο επίπεδο και με όλους με τους πραγματικούς εμπλεκόμενους στη σύγκρουση και με πολύ καλές επαφές με όλους, δεν οι πιθανότητες να καταλήξουμε κάπου με τις σημερινές θέσεις που διατυπώνονται ένθεν κακήθεν είναι πολύ μικρές. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Κοντοζυγώνει η Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι αυτή είναι η αφορμή. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στο φανάρι και αμέσως μετά θα είναι το γεύμα στην προεδρική κατοικία του Ταγίπ Ερντογάν. Οπότε θα δούμε μέχρι τότε. Πάμε σε παρακαλώ τώρα σε αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει τα πάντα και τα ελληνοτουρκικά.
Έχουμε μπει πια στη 12η μέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ανοιχτή η ανθρωπιστική διάδρομη. Δεν υπάρχει γενική κατάπαυση πύρος όπως φαντάζεται ο κόσμος. Υπάρχει κατάπαυση εκεί όπου έχουν οριστεί ως ανθρωπιστική διάδρομη. Και πάλι μικρό καλάθι να κρατάμε. Θέλω να μου πεις σε επίπεδο αρχικός επικαιρότητας εξελίξεων τι βλέπεις. Εγώ αυτό που το οποίο βλέπω είναι ότι η Ρωσία θα συντηρήσει την πίεση, θα θέσει μεγάλο μέρος της Ουκρανίας υπό τον ελεγχό της, θα ελέγξει την έξοδο της Ουκρανίας προς τη Μαύρη Θάλασσα, θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης, διότι ο ένας προσπαθεί να προκαλεί τον άλλον πιστεύοντας ότι η άλλη πλευρά θα κάνει πίσω την τελευταία στιγμή, γιατί θα φοβηθεί αυτή την επέκταση, και εδώ πέρα εμφυλοχωρεί και ο κίνδυνος της κάθε της κλιμάκωσης που θα αλλάξει πίστα, όπως λέμε, στη σύγκρουση, και τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν πιστεύω ότι βιάζεται η Ρωσία να μπει να καταλάβει αστικά κέντρα. Έχει φύγει ο αστικός πληθυσμός, οι άμαχοι γυναικόπαιδα, οι αγέροντες, όσο γίνεται από μέσα, αλλά δεν έχεις και κανένα λόγο να μπεις μέσα εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία, για να μπορέσει να καταλάβεις τις πόλεις. Δεν έχει νόημα υπό την έννοια ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ανακοινώνονται, αλλά και από αυτές που περίμενε να έχει. Έχουν γίνει καταφανώς, στα δικά μου τα μάτια, λάθη εκτίμησης από την πλευρά των Ρώσων. Οπότε εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για να συζητήσει μια απεμπλοκή, αλλά είναι εξαιρετικά ακάμπτη στα πράγματα που πραγματικά θέλει να πετύχει. Και αυτό που θέλει να πετύχει είναι να φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας, να μην κινδυνεύει, να φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας που θα τη χωρίζει από τις δυνάμεις της Ατλαντικής Συμμαχίας. Και τώρα, από τη στιγμή που ανέλαβε όλο αυτό τον κόστος, πρέπει να γίνει τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον η Δύση θα αποφασίσει να παίξει αυτό το παιχνίδι, γιατί προς το παρόν θεωρώ ότι πέφτει θύμα της προσπάθειας αύξησης του κόστους στη Ρωσία, με προφανή στόχο να την πλήξει οικονομικά, που την πλήττει, αλλά να την οδηγήσει στην κυριολεξία στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, διότι αυτό θα αναζωπηρώσει ζητήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο καθεστώς Πούτιν. Οπότε θεωρώ ότι βρισκόμαστε ακόμα στη φάση που προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε ως Δύση το κόστος στη ρωσική ηγεσία. Εάν δεν βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας όπου και οι δύο πλευρές θα θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα αναζήτησης απεμπλοκής, θα συνεχίζει αυτό που βλέπουμε. Οπότε θα είναι ανοιχτό και η πιθανότητα κάθε της κλιμάκωσης που μπορεί να μας μπλέξει άσχημα. Θα έρθουμε σε αυτό. Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ως εκ τούτου η ανακοινωθήσα νέα τρίτη επαφή Ρώσων-Ουκρανών, θεωρείς ότι όχι γίνεται για να γίνει, δεν έχει να δώσει πολλά ακόμη? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φέρει ακόμα κάτι στο πεδίο. Εκτός και αν αποφασίσει η Ουκρανία, βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή, αποφασίσει έστω και οριακά να φύγει από το 100% της δυτικής κυδαιμονίας και να πει θα αναζητήσουμε κάποιο συμβιβασμό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Βέβαια, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω να δω αυτή τη συνάντηση, γιατί θέλω να δω αν ισχύει αυτή η πληροφορία ότι πρόσωπο μέσα από την Ουκρανική αντιπροσωπεία έπαιζε ρόλο πράκτορα των Ρώσων και εκτελέστηκε. Είναι ένα ανοιχτό σενάριο αυτό, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, και επειδή πολλά λέγονται σε πολεμικές επιχειρήσεις, δεν έχω βιαστεί να το υιοθετήσω. Βέβαια, ακόμα και άμα λείπει από την αντιπροσωπεία, δεν σημαίνει ότι έχει εκτελεστεί. Πολλά μπορούν να συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι θα φανεί, διότι εάν και η Δύση έχει αποφασίσει να κάνει κάποια οριακά βήματα προσπαθώντας να φέρει πιο κοντά τον τερματισμό της σύγκρουσης, τον περιορισμό της, ενδεχομένως να έχει περάσει κάποια νέα περιθώρια προτάσεων από την Ουκρανική πλευρά που να μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τους Ρώσους και να ξεκινήσουν μια διαδικασία, διότι η Δύση θα αποφύγει επισήμως η ίδια να φανεί ότι υποχωρεί, αλλά θα εμφανιστούν οι Ουκρανοί να δέχονται κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο μέλλον της χώρας τους. Για παράδειγμα, κάτι που σκεφτόμουν, το οποίο είναι μικρή πιθανότητα να υλοποιηθεί, εφόσον είναι εμβληματικό πρόσωπο στη σύγκρουση πλέον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν ο ίδιος δεν πρόκειται να φύγει από την επικαιρότητα και θα παίζει πάντα ρόλο για την Ουκρανία για πολύ χρόνο λόγω της στάσης που τήρησε,
η οποία πιστεύω ότι τον έχει ανεβάσει και στα μάτια του Πούτιν. Δεν είμαι και σίγουρος δηλαδή αν θα συνέφερε 100% τη ρωσική ηγεσία να φύγει από τη μέση. Διότι με ηγέτες που έχουν δείξει πυγμή, ο Πούτιν έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνεννοηθεί. Εάν για παράδειγμα έβγαινε μια πολύ γενναία ενέργεια ο Ζελένσκι και έλεγε ότι εντάξει παιδιά, εγώ αποχωρώ και κάνουμε εκλογές εδώ πέρα, αλλά θέλω ως αντάλλαγμα να μείνει όλο το Ντομπάς στην Ουκρανία. Θέλω επιστροφή της Κριμαίας, το οποίο θα το πει, ξέρει ότι δεν γίνεται, διότι ξέρει ότι θα το πάρει πίσω στη διαπραγμάτευση, και να δώσει αυτή την ευκαιρία, δηλαδή στην ειρήνη. Εγώ πιστεύω θα το άρπαζαν οι Ρώσοι, αλλά ο λόγος που δεν πρόκειται αυτό να γίνει αποδεκτό είναι διότι ανοίγει την πόρτα στους Ρώσους την ημέρα αμέσως μετά την εξομάλυνση να βγει ο Πούτιν με ένα διάγγελμα και να πει είδατε που σας τα έλεγα. Αυτά έψαχναν την αρχή, αν μου τα είχατε δώσει δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Οπότε να πάμε στη δικιά του μετά, λες αυτό εκπληρούμε η προφητεία. Ακριβώς. Ζαχαρία Μιχά, θέλω να σε ρωτήσω το εξής και θα πάμε μετά στο πώς μπορεί αυτό το chicken game να οδηγήσει σε ατυχήματα και το έχεις περιγράψει καταπληκτικά σε ένα άρθρο. Θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Ο Ζελένσκι χθες μετά την ανακοίνωση των Ρώσων ότι θα χτυπήσουν χειρουργικά ακριβίας, τώρα το χειρουργικά ακριβίας το ακούω βερεσέ εγώ χρόνια τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, χειρουργικά ακριβίας στην πολεμική βιομηχανία βγήκε ο Ζελένσκι με ένα δραματικό τόνο. Εντάξει, και είπε. Δεν είναι και καμιά χειρουργική κίνηση να βρει αεροστάσιο και να το σοπεδώσει. Και είπε η δυτική μούγκα στη Στρούγκα, είμαι μόνος. Αυτό είπε χήμα και λαϊκά ο Ζελένσκι. Πού σε αυτό, και έτσι θα σε βάλω στο πεδίο τη ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση και ατυχημάτων, πώς αυτό συνδυάζεται με την φιλολογία, παραφιλολογία, υπαρκτή μη περί διάθεσης μίνκ από την Πολωνία, τα οποία μίνκ είναι το 81 πρέπει να πω εγώ, μίνκ από την Πολωνία, χειρισμού του εδάφους Πολωνίας από Ουκρανούς πολιτών, δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Απ' τη μια να λες είμαι μόνος και απ' την άλλη να έχεις μια φιλολογία περί μίνκ. Τι γίνεται εδώ? Αυτή τη διαφαινόμενη δυσαρέσκεια των Ουκρανών που είναι απόλυτα φυσιολογική, έχω στηρίξει και το σενάριο που σου είπα ακριβώς πριν για μερική διαφοροποίηση της Ουκρανίας. Έχω περιγράψει αυτή τη σύγκρουση. Ένα ενδεχόμενο είναι διότι στο μεγάλο, στη σκακέρα του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, της Δύσης αν θέλεις και του ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι η Ουκρανία είναι ένα πιόνι στο σκάκι. Πολύ συχνά θυσιάζει σε ένα στρατιώτη για να αυξήσει την έκθεση σε κάποιο asset πολύ μεγαλύτερης ισχύως, είτε είναι ο πύργος, είτε είναι το άλογο, είτε είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο βασιλιάς παίζει κεντρικό ρόλο στις κινήσεις, δηλαδή ο Πούτιν, θεωρώ ότι θυσίασαν το πιόνι οι Αμερικανοί για να αυξήσουν την έκθεση και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο βασιλιάς Πούτιν, το βασιλιάς φυσικά σε εισαγωγικά. Άρα και το βλέπουμε αυτό οικονομικά, βλέπουμε αποσταθεροποίηση που θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να μην το κατανοεί αυτό. Αλλά από την άλλη δεν είναι και πολύ τιμητικό να θυσιάζουν τη χώρα σου και να συνεμφανίζεσαι να μην διαμαρτύρεσαι καθόλου. Οπότε κάτι εκεί αρχίζει να μην πάει καλά. Όσον αφορά τα ΜΙΚ 29 από τη δεκαετία του 80 που θέλουν να δώσουν οι Πολωνοί στους Ουκρανούς, τα ζήτησαν οι Ουκρανοί. Αλλά από τη μία αυτά δεν πρόκειται να κάνουν καμιά ιδιαίτερη διαφορά στο πεδίο. Είναι ένα ευέλικτο αεροσκάφος, αλλά δεν πάβει να είναι με παμπάλαιο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και πώς είναι συντηρημένα. Οι δυνατότητες υποστήριξης δεν είναι πολλές. Θα αυξήσει την αστάθεια. Διότι εμέσως μπορεί, το έχει ήδη πει ο Πούτιν, μπορεί να στοχοποιήσει την Πολωνία. Άρα ανοίγει μία πόρτα επέκταση της σύγκρουσης προς τα εκεί. Θυμίζω ότι είναι δίπλα στη Λευκορωσία. Η οποία Λευκορωσία ήδη συμμετέχει στο παιχνίδι από το λευκορωσικό έδαφος. Εκτελούνται πλήγματα, πυροβολικό, μακράς ακτίνας και όλα τα σχετικά. Δηλαδή και δεν θα φέρει μεγάλο αποτέλεσμα στο πεδίο και κλιμακώνει τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν μου μοιάζει και πολύ μια σόφρονα κίνηση. Από την άλλη, από τη στιγμή που στο ζητάνε, οι Πολωνοί έχουν κάνει ένα εξαιρετικό deal, διότι θα δώσουν τα ΜΙΚ 29 και θα πάρουν F-16 από τους Αμερικανούς και νομίζω επιδοτημένα. Άρα, καθαρά για το αμυντικό συμφέρον της Πολωνίας, είναι μια επικερδής, εξαιρετικά καλός χειρισμός, αν και αυξάνει την έκθεσή τους. Βέβαια, οι Πολωνοί γνωρίζουν ότι δεν είναι στην ίδια θέση με την Ουκρανία. Όπως και οι Βαλτικές Δημοκρατίες, όπως και η Σουηδία και η Φιλανδία. Αν εκδηλωθεί εκεί οποιαδήποτε στρατιωτική πίεση από την πλευρά της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ δεν έχει την επιλογή να κλείσει τα μάτια, ασχέτως εάν η χώρα που θα
απειληθεί είναι εντός ή εκτός ΝΑΤΟ, και ότι αυτό θα ασκήσει διαλυτικές πιέσεις στη Δυτική Συμμαχία, στην Ατλαντική Συμμαχία. Οπότε αισθάνεται ότι είναι ένα αποδεκτό κόστος το οποίο μπορεί να αναλάβει. Πάμε τώρα σε αυτό που εσύ το έχεις αναφέρει από την αρχή αυτής της σύγκρουσης του πολέμου και της εισβολής, ότι η προοπτική κλιμάκωση σύγκρουσης στην Ουκρανία, κατά τρόπο που να εμπλέξει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να είναι ένα σενάριο χαμηλής πιθανότητας, αλλά όσο περνούν οι μέρες, αυτό λες με το νέο σου άρθρο, μην αποκλείουμε έστω και από ατύχημα να συμβεί. Και δίνεις και κάποια ορατά παραδείγματα. Εάν συμβεί αυτό, μιλάμε πια για γενικευμένο πόλεμο βεβαίως, έτσι. Γιώργο, αυτό που με ανησυχεί είναι γιατί στη διάρκεια των σπουδών μου είχα ασχοληθεί με τον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και πώς αυτός εξελίχθηκε με βάση τα ιστορικά αρχεία που έχουν ανοίξει στον τομέα του crisis management. Και αυτό, ένα βασικό δίδαγμα είναι ότι όταν είσαι μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και τη διαχειρίζεσαι, μπορεί από κινήσεις των εμπλεκομένων να προκληθεί κλιμάκωση, την οποία και ένα αποτέλεσμα το οποίο από την αρχή καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμούσε. Είναι αυτό που λέμε το ατύχημα. Και αυτό γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «κλιμακώνω για να αποκλιμακώσω». Κλιμακώνω για να δημιουργήσω την αίσθηση στον αντίπαλο ότι είμαι αποφασισμένος να το πάω μέχρι εκεί που δεν πάει, για να τον κάνω να ηρεμήσει και να το ξανασκεφτεί διπλωματικά, να πάει σε άλλες μεθόδους. Η άλλη όμως πλευρά είναι εξαιρετικά πιθανό να θεωρήσει τον εαυτό της αρκετά ισχυρό και να μην θέλει να εμφανιστεί ότι υποχωρεί, οπότε και αυτή κλιμακώνει. Αυτό μπορεί να πάρει μια ταχύτητα η οποία δεν είναι δυνατόν εύκολα να ελεγχθεί, διότι όσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο βίαιο θα είναι το φρενάρισμα, για να καταλάβουμε. Άρα αυτός που θα φρενάρει πρώτος, όσο αυξάνεται η ταχύτητα της κλιμάκωσης, τόσο πιο πολύ θα εκτεθεί, σύμφωνα με τη δική του οπτική, που είναι και πραγματική σε μεγάλο βαθμό, στα μάτια της διεθνούς κοινής νόμης. Άρα αυτό μπορεί να θέσει σε κίνηση διαδικασίες που να οδηγήσουν σε κλιμάκωση και απώλεια του ελέγχου. Και γι' αυτό έφτιαξα αυτό το σενάριο και περιέγραψα κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν άσχημες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα που σηκώθηκαν, απονιώθηκαν τα Ραφάλεμ από το Charles de Gaulle και περάσανε πάνω από το σερβοβοσνιακό τμήμα. Στα δικά μου τα μάτια, ή να προσπαθούν να κάνουν αποτροπή στον Πούτιν, να του πούνε εδώ είναι δικό σου μαγαζί και θα το αποσπάσουμε. Εάν όμως πάνε να κάνουν τέτοια κίνηση για να αποσπάσουν τον Πούτιν, με ποιο ηθικό δικαίωμα θα πούνε όχι στη Σερβία να υποστηρίξει τους Σέρβους της Βοσνίας, ή με ποια ηθική δικαιολογία η Σερβία θα αρνηθεί να συνδράμει στρατιωτικά τους Σερβοβόσνιους. Δηλαδή ανοίγει ένα θέμα που πηγαίνει πίσω στο 1995 και στη συνθήκη του Ντέιτον. Εάν αυτό συμβεί όμως, γιατί να μην θεωρήσει εκ νέου τη δυτική υποστήριξη ο αλβανικός παράγοντας ότι είναι πράσινο φως ή τέλος πάντων ευκαιρία προώθησης της δικής του εθνικής ολοκλήρωσης, του δικού του αναθεωρητισμού. Έχουμε Αλβανό πρωθυπουργό στο Μαυροβούνιο, που έχουμε αλβανική μειονότητα, έχουμε το Σαντζάκ, έχουμε τα Σκόπια. Και να σου θυμίσω ότι όταν το ΝΑΤΟ είχε μπει μέσα στα Σκόπια και όλοι λέγανε ότι κράτος μαξιλάρι που όλοι ενδιαφέρονταν, είχα γράψει και είχα τονίσει μια αντίστροφη οπτική, ότι το ΝΑΤΟ δεν μπαίνει μόνο για να διατηρήσει τη συνοχή των Σκοπίων, αλλά μπαίνει και για έναν ακόμα λόγο. Σε περίπτωση που πάει να διαλυθεί, να διαλυθεί συντεταγμένα και να μην τυναχθεί όλη η περιοχή στον αέρα. Υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να εμπλέξει τους πάντες. Να από απειλή μέσω υπερθνιστερίας Μολδαβίας, να απειλήσει Ρουμανία, Βουλγαρία. Που είναι και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, Ναι. Το άλλο που περιέγραψα που μπορεί να εμπλέξει τα Βαλκάνια, το προηγούμενο που είπαμε με τα MiG-29 να εμπλέξει την Πολωνία. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η Ρωσία δεν έχει ενδιαφέρον να επεκτείνει τόσο τον πόλεμο, γιατί δεν θεωρώ το στράτευμά τους ούτε τόσο μεγάλο ώστε να αντεπεξέλθει, ούτε τόσο αποτελεσματικό στον τομέα της να μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις τόσο μακριά. Άρα στην ουσία θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα γκρεμίσει καταστάσεις που πήραν δεκαετίες για να χτιστούν, οι οποίες ακόμα είναι βέβαια στον αέρα. Οπότε πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω και το τονίζω, ότι το κίνητρο της Ρωσίας είναι προς συμβιβασμό, αρκεί να μπορέσει να πάρει εγγυήσεις ασφαλείας
που είναι απόλυτα λογικές, γιατί μια ιστορία που ξεκινάει τη δεκαετία του 90. Όμως αυτή τη στιγμή η Δύση που βλέπει ευκαιρία για να πήξει το καθεστώς Πούτιν αποφασιστικά και να θέσει σε κίνηση άλλες διαδικασίες, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ακόμα στο σημείο να το αποδεχθεί, να το αποδεχθεί και να προχωρήσει. Και βέβαια μεγάλος χαμένος είναι ο απλός πολίτης, ο λαός, έτσι, το πάντα, δράμα, Γιώργο, πάντα. Πάντα, Γιώργο μου, αλλά εξωτερική πολιτική και ειδικά τα στρατηγικά... Είναι κινησμός όμως, σωστά. Είναι κινησμός. Χρειάζεται κρύο κεφάλι, όπως συνηθίζω να λέω, εντάξει το λέω εγώ, όλος ο κόσμος το λέει που ασχολείται με αυτά. Κρύο κεφάλι, παγωμένο στην κυριολεξία, και να αποστασιοποιηθείς από οτιδήποτε συναισθηματικό. Διότι πρέπει να είσαι απάνθρωπος, να μην, ασχέτως αν είναι Ρώσος, αν είναι Ουκρανός, αν είναι ό,τι θέλεις ο άλλος. Αν υποφέρει ένας απλός άνθρωπος, ένας γέροντας, ένα παιδί, μια οικογένεια. Και αυτό δεν είναι ένα πράγμα αυτό, τελεία. Και δεν είναι και fake news. Το μόνο μη fake news είναι αυτό. Γιατί στον πόλεμο αυτό τα έχουμε ακούσει όλα. Και να σου πω και διαφορετικά, Γιώργο μου, εδώ πέρα μόνο ένα μικρό κομμάτι, παρά όλη αυτή την έμφαση που δίνουμε στην περιοχή. Καλό, για παράδειγμα, επειδή τον γνωρίζω τον άνθρωπο και ξέρω με πόσο αγάπη κάνει τη δουλειά του, να μπούμε στο Facebook του Δημήτρη του Μεσίνη, που είναι γιος του πολύ μεγάλου φωτογράφου, Έλληνα φωτογράφου, του Άρη του Μεσίνη. Να μπούμε στο Facebook του Άρη του Μεσίνη, που ο πατέρας του Δημήτρης Μεσίνης ήταν εμβληματική προσωπικότητα στην ελληνική φωτογραφία, στο Associated Press. Έχει βγάλει εκπληκτικές φωτογραφίες από το δράμα των Ουκρανών μέσα στη χώρα τους, που το τι τραβάνε από τους βομβαρδισμούς, που δεν είναι ότι χειρότερο έχει συμβεί στις τελευταίες πολεμικές αναμετρήσεις, στις τελευταίες δεκαετίες που ξέρουμε. Διότι εδώ δεν φτάνει το σύνολο. Βλέπουμε μια εικόνα, βλέπουμε περιοχές να καίγονται. Τον άνθρωπο όμως που υποφέρει δεν μπορούμε εύκολα να τον καταλάβουμε. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο σε επίπεδο κοινωνίας να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ας αφήσουμε εμάς τους αναλυτές να το παίζουμε γενική και να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε έχεις το τι γίνεται στο στρατηγικό. Και αυτό το δράμα, επιμένω εγώ, είναι το μόνο μη fake. Γιατί στον πόλεμο, κατά τα άλλα, έχει γίνει προπαγάνδα στα ανάγνωσμα. Έχει γίνει να μην πω τι. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, το ότι ένα εισαγωγικά περιφερειακό μέσο εσού το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Διότι φαίνεται ότι κεντρικά μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει στην παγίδα του οπαδισμού. Τώρα πώς και τι, μάλιστα, δεν έχει νόημα. Η ουσία είναι να καταλάβουμε αυτά τα απλά πράγματα. Δεν είναι αντιθετικά το ένα με το άλλο. Ναι, ο Κοσμάκης υποφέρει, εκτοπίζεται, προσφυγιά, μετανάστευση, όλα όσα ξέρουμε που συμβαίνουν και ταλαιπωρούν τις κοινωνίες. Από εκεί και πέρα αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι ότι αν θέλεις να βρεις λύση στο πρόβλημα, είναι ακριβώς όπως ο γιατρός. Άμα ο γιατρός σου κάνει λάθος διάγνωση του προβλήματος, θα σου δώσει λάθος φάρμακο και μπορεί να σε στείλει να βλέπεις τα βαδίκια ανάποδα που λέμε στο πεζοδρόμιο. Θέλω... Το ίδιο ισχύει και με τη διεθνή πολιτική. Θέλω, πριν σε αποεγκλωβίσω, καθαρό δευτεριάτη, καλά, σε ευχαριστώ για αυτή την προσέγγιση, να σε ρωτήσω δύο ακόμη κομβικά ζητήματα. Η επανάληψη από πλευράς Μακρόν μετά την επικοινωνία τη νέα με τον Πούτιν, ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στόχους της είτε με διαπραγμάτευση είτε με πόλεμο, που φέρεται να είπε ο Πούτιν στο Μακρόν και ο Μακρόν να το μεταφέρει, σου δείχνει κάτι, σου λέει κάτι? Τίνω να αντιμετωπίσω τις προσπάθειες μεσολάβησης του Ισραήλ και των Γάλλων, ναι, από το ίδιο πρίσμα. Είναι ο ίδιος κύκλος κρατών που προσπαθεί να παρέμβει, στέλνει κάποια μηνύματα, βάζει κάποιες ιδέες, αλλά εισπράττει ακριβώς τις ίδιες απαντήσεις από ρωσικής πλευράς, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό που ξεκινάγαμε και συζητάγαμε από τη δεκαετία του 90. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Βγάζω την Τουρκία έξω, διότι έχει ειδικά χαρακτηριστικά στην πολιτική της. Άρα εμένα δεν μου λέει τίποτα παραπάνω από ότι μου λέει και η πρωτοβουλία των Ισραηλινών, και οι Ισραηλοί και οι Γάλλοι έχουν δυνατότητες να παρέμβουν. Οι Γάλλοι ιστορικά είχαν διαφορετική σχέση απέναντι στην Σοβιετική Ένωση και είχαν διαφοροποιηθεί ακόμα και από το ΝΑΤΟ επί De Gaulle στην καρδιά του ψυχροπολέμου. Είχε πει τη φοβερή κουβέντα ο De Gaulle ότι οι Αμερικανοί δεν θα θυσιάσουν τη Νέα Υόρκη για να σώσουν το Παρίσι. Και είχε απόλυτο δίκιο σε επίπεδο, στο πυρηνικό επίπεδο, στο επίπεδο της πυρηνικής στρατηγικής που γινόταν η συζήτηση εκείνη την εποχή. Το ίδιο οι Ισραηλοί, με διαφορετική προσέγγιση, θυσίασαν και στο εσωτερικό έχουν σοβαρή συζήτηση γιατί έχουν εγκαταλείψει εισαγωγικά την Ουκρανία, δεν έχουν δώσει ουλικά συστήματα που έχουν, αλλά το έκανε διότι έχει στην πόρτα του τους Ρώσους, τους έχει στη Συρία. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα ασφαλείας για το Ισραήλ. Η ισορροπημένη όμως προσέγγιση και οι καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές άνοιξε το δρόμο, γίνεται αποδεκτός ως το honest broker,
ως έντιμος διαμεσολαβητής και παίζει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό ρόλο διπλωματικό. Εμφανίζεται δηλαδή ένα κράτος που είχε τελείως διαφορετική εικόνα πριν από δύο δεκαετίες, θυμίζω, στην κυριολεξία να παλεύει με νύχια και με δόντια να φέρει την ειρήνη ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Και μιλάμε για μια χώρα χωρίς στρατηγικό βάθος, με εκπληκτικό στράτευμα και προσπάθεια στον αμυντικό τομέα, αλλά είναι πολύ μικρό μέγεθος. Αποδεικνύει όμως ότι με τη σοβαρή προσπάθεια και την προετοιμασία έχει αναδειχθεί σε ένα δυσανάλογα μεγάλο γεωπολιτικό μέγεθος για την έκτασή του. Φοβερή επισημασία αυτή. Θέλω να κλείσουμε με το τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι τριπλό, είναι πονηράδα εδώ, έτσι. Τρία ερωτήματα στην τιμή του ενός που λένε. Λοιπόν, ζήτημα πρώτο. Έχουμε εικόνα ποιες είναι οι επιπτώσεις εδώ και μία εβδομάδα στο εσωτερικό της Ρωσίας από τα σκληρά οικονομικά μέτρα, γιατί καλό το χτύπημα των Anonymous για να μεταδώσουν την εικόνα του πολέμου στη Ρωσία, αλλά το ερώτημα είναι τι εικόνα παίρνεις από τη Ρωσία σήμερα από το σκληρό πακέτο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θεωρείς ότι το τοπίο στην ενέργεια την Παρασκευή, ασόψετε το YouTube που την κατέβασε στην εκπομπή, αλλά βρήκαμε το Vimeo, ο κύριος Σταμπολής για μένα έκανε εκπληκτικές επισημάσεις, από τις πιο σοβαρές επισημάσεις για τα ενεργειακά και πώς θα έπρεπε να πορευτεί η πατρίδα μας. Και το τρίτο, πρέπει να το ακούσουμε, το έχουμε από πολλούς ακροατές εδώ που το ρωτάνε, πώς βλέπεις τελικώς το ρόλο της Κίνας στην ιστορία. Νούμερο ένα, εσωτερικό της Ρωσίας. Όποιος λέει ότι έχει εικόνα του τι γίνεται στη Ρωσία, νομίζω ότι ψεύδεται. Ελέγχεται πάρα πολύ το σύστημα εκεί, αλλά από την άλλη είναι εξαιρετικά εύκολο να κάνεις κάποιες επισημάνσεις. Όταν είχαμε πει και σε άλλες φορές που μιλήσαμε μαζί ότι δεν υπάρχει μέση, πώς το λένε, μεσαία τάξη στη Ρωσία, οπότε ο κόσμος σε χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο με το ρούβλι να υποτιμάται τόσο βία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αυτό από τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις αστάθειας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ασφαλής πρόβλεψη και το εκτίμηση. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σκλήρυνση του ελέγχου στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας, του ρωσικού καθεστώτος. Νούμερο 2, νομίζω ότι ήταν το ενεργειακό. Στο ενεργειακό το βλέπουμε, $140 έχει φτάσει το πετρέλαιο. Το ίδιο βλέπουμε ότι έχει γίνει και με το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι πάλι βρισκόμαστε σε αυτό που είπα από την αρχή, ότι επέλεξε τη συγκυρία η Ρωσία, ώστε το όπλο που ήξερε ότι θα στραφεί εναντίον της, να το αλλάξει λίγο γωνία, ώστε να πλήττει και τις δυτικές κοινωνίες. Βρισκόμαστε εκεί, δηλαδή οτιδήποτε άλλο τα βλέπουμε στις τιμές των... Έχεις δίκιο εσύ, γι' αυτό επέμενα εγώ στην ανάλυση του κυρίου Σταμπολή, του εξαιρετικού κυρίου Σταμπολή, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να το δει αυτό πια, δεν μπορεί, της επιτάχυνε την ανάγκη να το δει. Μα είναι σαφές ότι αυτό που λέμε ότι συμβαίνει στη Ρωσία, ότι δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα κοινωνικό, το βλέπουμε και στη Δύση. Και το έστρεψε αυτό το όπλο εναντίον μας ο Πούτιν, διότι για μας είναι χειρότερο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι επερώμαστε ότι έχουμε δημοκρατικές κοινωνίες. Άρα, όταν βλέπεις πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και περίμενε τώρα να δεις 30% και βάλε πάνω το ψωμί, να δεις πώς θα εκνευριστεί ο κόσμος. Αυτό είναι οι κυβερνήσεις. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις. Οπότε, κάπου εκεί ευελπιστεί ο Πούτιν ότι μπορεί να δημιουργηθεί κίνητρο και πίεση για να πάμε σε διπλωματικό συμβιβασμό. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμως για να αντιμετωπιστεί σε χώρες όπως η Ελλάδα πρέπει να γίνει συνείδηση και πιστεύω ότι σταδιακά έχει αρχίσει. Στο είχα ξαναπεί ότι έχω την εντύπωση ότι βλέπω κάποια σημάδια αλλαγής, διότι δεν θέλει πολύ, δεν πρέπει να είσαι μορφωμένος να έχεις πάει σε πανεπιστήμια για να καταλάβεις ότι όταν η τιμή ενός αγαθού είναι στο Θεό που λέμε, αυτός ο οποίος το προμηθεύει το αγαθό κάνει πάρτι και ο άλλος ο οποίος το αγοράζει κλαίει. Αυτό σημαίνει, αυτό βρισκόμαστε, εδώ βρισκόμαστε. Όταν είμαστε 15 και 20 χρόνια πίσω από τους Κύπριους που ξεκίνησαν να ερευνούν και να ξέρουν πού βρίσκεται, τι βρίσκεται και να έχουν ήδη ανακαλύψει κοιτάσματα και να είναι στο παραένα για να τα εκμεταλλευτούν, να τα αξιοποιήσουν παρά τα προβλήματα με την Τουρκία και παρά το ότι η Κύπρος ως γεωπολιτικό μέγεθος και η στρατιωτική ισχύ είναι πολύ ελάχιστο μέγεθος ακόμα και μπροστά στην Ελλάδα. Οπότε εμείς έχουμε ολιγορήσει. Εάν το καταλάβει η πολιτική τάξη και κινηθεί πολύ επιθετικά και δώσει το πράσινο φως εταιρείες όπως η ExxonMobil που έχει δηλώσει, έχει άτυπα, αλλά το έχουν πει οι άνθρωποι, για να προχωρήσουμε
ξέρουμε τι βρίσκεται, που βρίσκεται. Για να προχωρήσουμε πρέπει να πάρουμε ένα σαφές πράσινο φως από την, από την ελληνική κυβέρνηση. Αν το δώσουμε το πράσινο φως, υπάρχει μπονάνζα και στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, μέχρι και νότιο-δυτικά της, της Κρήτης. Και αν σου ανοίξει η όρεξη και δεις τι γίνεται και ποια είναι τα έσοδα, αυτά τα έσοδα θα μπορούν να ενισχύσουν πάρα πολύ την ελληνική άμυνα, να βγάλουν από το οικονομικό αδιέξοδο τη χώρα, να τονώσουν την ελληνική κοινωνία να μην βλέπει ότι δεν υπάρχει αύριο και να δώσουν χρόνο ώστε να αυξηθεί η πίεση και στον Ερντογάν, διότι υπάρχουν σοβαρότατα κοιτάσματα και στην περιοχή, στην κοιλάδα του Ηροδότου, όπως ξέρεις, από Κονοφάγο, Φόσκολο, Σταμπολή, τα οποία εάν με ένα λογικό συμβιβασμό μπορεί να βάλει και την Τουρκία στο παιχνίδι. Όσο και να μην μας αρέσει, όλες οι χώρες της περιοχής ξέρουν ότι αυτό το πράγμα για να αξιοποιηθεί θέλει σταθερότητα. Άρα με κάποιο τρόπο πρέπει να συμπεριληφθεί και η Τουρκία. Εδώ πέρα παίζουν μεγάλο ρόλο οι ελληνικές κόκκινες γραμμές. Δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικές, αλλά ούτε και να πάμε και στον ενδοτισμό. Διότι όλοι μα όλοι θα στραφούν εναντίον μας και θα λένε καθίστε παιδιά, τώρα εδώ δεν αφήνεται να προχωρήσει η μπίζνα και να ηρεμήσουν οι τιμές επειδή εσείς είστε υπερβολικοί. Να το περιμένεις αυτό, ότι όλοι θα στραφούν εναντίον μας. Παρά τις, εάν τέλος πάντων θα μας κατηγορήσουν εμάς για μετροέπεια και για μαξιμαλισμό μετά. Οπότε θέλει πολύ προσεκτικά διπλωματικά βήματα. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το Ιόνιο και την νοτιοδυτική Κρήτη, διότι μετά όταν τα δούμε όλα αυτά και ο Ερντογάν θα έχει πολύ μεγάλη πρεμούρα να μπει μέσα στο κάδρο η Τουρκία. Και εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθούν περιθώρια συμβιβασμού. Αχνά στην αρχή, οι καταστάσεις όμως μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι πιο ουσιαστικό. Ακριβώς δηλαδή το ίδιο με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κάποιες συνθήκες που θα οδηγήσουν τελικά σε κάποιον συμβιβασμό που θα είναι στο πλαίσιο της λογικής. Και Κίνα, και με αυτό κλείνουμε, Ζαχαρία Μίχα. Κίνα, τι έχεις αποκωδικοποιήσει? Πάρα πολύ προσεκτική, με έχουν εντυπωσιάσει για μια ακόμη φορά, διότι έχουν μια παιδεία στη διπλωματία. Θα μπορούσα να πω ότι ένα βασικό μάθημα που παίρνουν, ίσως και να σταθεροποιεί την περιοχή εκεί, γιατί αν γίνεται αυτό με την Ουκρανία που περνάς έτσι για πλάκα και κάνεις και την παθαίνει και μπλοκάρεται εκεί πέρα ένα στράτευμα σαν το ρωσικό, τι θα συμβεί εάν οι Κινέζοι κινηθούν εναντίον των Ταϊβανών, που είναι μια αποβατική επιχείρηση, η οποία είναι απείρως δυσκολότερη από αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία. Συν του ότι η ανατολική κουλτούρα δεν αφήνει, είναι πιο πολύ της θυσίας, δεν αφήνει τόσο πολλά περιθώρια. Δηλαδή αν βλέπουμε μια αντίσταση από τους Ουκρανούς, δεν θα με εξέπληται εμένα να δω μια αντίσταση επί 10 που θα ήταν και φίλια σε μεγάλο βαθμό αν γινόταν εκείνη στην Ταϊβάν. Άρα θεωρώ ότι αυτή η περιπέτεια της Ουκρανίας μπορεί να έχει σταθεροποιητικές επιπτώσεις σε άλλες κρίσιμες γεωπολιτικές περιφέρειες. Αλλά όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Μένουν να εμπεδωθούν, να επιβεβαιωθούν στην πράξη. Ίσως δε να υπάρξει και ένα νεύμα από τους Κινέζους προς τους Αμερικανούς και να τους πούνε παιδιά μήπως θα το ξανακοιτάχαμε, μήπως κάνουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 70 με τον Κίσιγκερ και τον Νίξον. Διότι μην ξεχνάμε ότι παρά υποτίθεται ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις Ευρασίας πλησιάζουν λόγω της κοινής απειλής από τους Αμερικανούς και αυτές οι δύο έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους. Αν ανοίξει αυτό το θέμα, θα γελάσουμε πολύ. Σε ρώτησα γιατί σήμερα βλέπω τον Αυστραλιανό Πρωθυπουργό να λέει ότι αν κάποια χώρα μπορεί να πιέσει αυτή τη στιγμή τη Ρωσία να πάμε σε ανακοχή και ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτή είναι η Κίνα. Αυτό είπε. Ναι, είναι και ένα κλείσιμο ματιό από την πλευρά του Όκους, από την πλευρά της Δύσης, αυτό που κάνει ο Αυστραλιανός Πρωθυπουργός, και βλέπουμε ότι ήδη οι Κινέζοι έχουν προσφερθεί να μισολαβήσουν. Διότι ξέρουν ότι αν παρέμβουν και πετύχουν, θα έχουν μόνο ωφέλη, σύν του ότι η φήμη της χώρας τους θα εκτοξευτεί και θα επιβεβαιώσουν αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν, αλλά ήδη έχουν καταστρέψει, ότι ακολουθούν την παράδοση του κουμφουκιού. Μπορούν να μπουν μέσα και θα επιδιώξουν. Το θέμα είναι κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές. Άκουγε δύο σχόλια ακροατών ακούγοντάς σε. Μπορεί να τα λέει έτσι ο κύριος Μίχας, αλλά εμείς εδώ στην επίσημη ελληνική πολιτική ατζέντα ακούμε. Φταίει ο πόλεμος, ο πληθωρισμός, η κλιματική αλλαγή. Λύσεις και πλαν B δεν ακούμε, μόνο τη γνωστή καραμέλα των ΑΠΕ, λέει ο ένας φίλος, και ο άλλος ο Δημήτρης. Ο κύριος Σταμπολής και στο ραδιόφωνο αλλά και στις αντιθέσεις μίλησε τη γλώσσα της λογικής, της εμπειρίας και του εθνικού συμφέροντος. Πρέπει να τον ακούσουν οι ηθήνοντες και αυτόν και άλλες φωνές όπως του κύριου Μίχα όσο είναι καιρός. Διότι κάτι πρέπει να γίνει. Το ενεργειακό δεν είναι απλό ζήτημα. Προσυπογράφω. Τι άλλο να πω. Ζαχαρίας Μίχας,
Χρόνια πολλά, Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε. Βέβαια, τέτοιες μέρες, αλλά δυστυχώς τέτοιες κουβέντες. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, Ζαχαρία. Να, περισσότερα περιμένουμε να δούμε αν ξανά θα ανεβάσει κάτι από αυτά. Έχω ήδη ανεβάσει ένα, νομίζω, μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρέμβαση που αφορά το προσφυγικό ρεύμα από την Ουκρανία και αν αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι για την συνολικότερη πολιτική της Ευρώπης, διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία υποκρισίας και υφέρποντος ρατσισμού και αφορά το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα γενικότερα.